αν έχει γίνει μία προσπάθεια ή, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς έχει γίνει για να εντοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παραπλανούν και δημιουργούν όλη αυτή την ένταση, φτιάχνοντας ένα όνειρο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι, απογοητευμένοι και έτοιμοι να πιαστούν από οποιαδήποτε, έτσι, από οποιοδήποτε μήνυμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η προσέγγιση του προσφυγικού δεν είναι προσέγγιση αστυνομική. Καταλαβαίνουμε και από την λίγη εμπειρία την οποία έχουμε συγκεντρώσει το τελευταίο διάστημα, αλλά και από την γενικότερη εμπειρία, ότι τέτοιου είδους πληροφορίες σε έδαφος απελπισίας μεταδίδονται όπως μεταδίδεται η φωτιά στα ξερά χόρτα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο ανά πάσα στιγμή να ξέρεις από πού κυκλοφορεί αυτή η πληροφορία, στο μέτρο μάλιστα που η γενική εικόνα είναι ότι είναι κοινωνικά δίκτυα σε αραβική γλώσσα. Ναι, κύριε Κυρίτση, απ' την άλλη όμως, επειδή εδώ έχει πέσει μεγάλο βάρος στην εθελοντική, έτσι, προσπάθεια, ναι, που γίνεται εκεί, αλλά, ναι, από την άλλη δεν ελέγχει κάποιος αυτές τις ΜΚΟ, αυτή η αλληλέγγυη τι είναι, δηλαδή ο καθένας έρχεται ανεξέλεγκτα. Συγγνώμη, έχετε εσείς κάποια πληροφορία ότι κάποια μη κυβερνητική οργάνωση διέδιδε αυτές τις ψευδείς πληροφορίες? Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά ρεπορτάζ συναδέλφων που ήταν πάνω και με κάμερα. Πολλοί από αυτούς εντοπίστηκαν, μάλλον πολλά πρόσωπα οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, είχαν προσπαθούν να καλύψουν και τα πρόσωπά τους, οι οποίοι έλεγαν διάφορα. Αυτό λέω. Εσείς έχετε εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους ποιοι είναι και τι σκοπό έχουν? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, εχθές είπατε ότι αν υπάρχει και ένα. Αν παίζουν κάποιο παιχνίδι εις βάρος της χώρας μας, και μάλιστα χρησιμοποιήσατε και τη λέξη «εσκεμμένα» να το κάνουν. Ναι, όπως δεν πρέπει κανείς να αγιοποιεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έτσι δεν πρέπει να τις δαιμονοποιεί κιόλας, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι είναι στόχος της κυβέρνησης και ότι είναι σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ίσα-ίσα η βοήθεια την οποία προσφέρουν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή οι πιστοποιημένες, και οι αλληλέγγυοι και εθελοντές, είναι πολύτιμοι. Άρα εμείς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, μισό λεπτό, να τελειώσω μια φράση. Παρακαλώ. Άρα εμείς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο ο οποίος αφήνει τη δουλειά του και πηγαίνει στην Ιδωμένη και οπουδήποτε αλλού να βοηθήσει τους πρόσφυγες, τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ως συμμάχους μας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλήθος είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχουν και προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δοθεί η εντύπωση ότι... Είναι έργο της Ελλάς, κύριε Κυρίτση, να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ξεχωρίσει την Ήρα από το Στάρι? Τι εννοείται? Άκουγα εχθές ότι προσπαθούσαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι να βγάλουν μία άκρη αν υπάρχει πραγματικά ένας έλεγχος αυτό, σε αυτές τους αλληλέγγυους. Και το ρεπορτάζ λέγανε ότι από την Ελλάς γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Ισχύει αυτό ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε άνθρωπος ο οποίος βοηθάει και δεν κάνει κάτι παράνομο και επικίνδυνο, πολύ καλά κάνει και βοηθάει. Η αστυνομία επεμβαίνει όταν υπάρχει κάποια παρανομία. Είτε για να την προλάβει όταν έχει κάποια πληροφορία, είτε για να την ελέγξει εφόσον έχει γίνει. Θέλω να αφήσουμε λίγο το αστυνομικό για να δούμε, κύριε Κυρίτση. Να αφήσουμε λίγο το αστυνομικό. Αλλά μισό λεπτό. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ναι. Η άλλη ανάγνωση αυτού του προβλήματος είναι, ναι, συστηματική και αποτελεσματική ενημέρωση. Ίσως είναι το μόνο αντίδοτο για να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση. Ακριβώς. Σε αυτό επίσης υπάρχει κριτική ότι υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα αποτελεσματικότητας και έλλειμμα μέσων. Δηλαδή, για παράδειγμα, βεβαίως, δεν θα υποδείξουμε εμείς λύσεις. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Και έλλειμμα μέσων υπάρχει. Ερωτήσεις κάνουμε, Χρήστο, δεν υποδεικνύουμε. Ναι, ναι, ερωτήσεις κάνουμε πάνω στα θέματα που προκύπτουν. Διότι χθες υπήρχαν εικόνες με τα μάτια πάνω. Εμένα δεν με πειράζουν και οι υποδείξεις. Και οι υποδείξεις καλές είναι, οποιοδήποτε έχει ενδιαφέρον να βοηθήσει και να κάνει και μία υπόδειξη, πολύ καλά θα κάνει να την κάνει την υπόδειξη. Πρώτη έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα στην ενημέρωση, πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τις διαφορετικές και τις αρκετές διαφορετικές γλώσσες. Είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα στο να βρούμε ανθρώπους διερμηνείς και μεταφραστές στις γλώσσες αυτές. Τώρα πηγαίνουμε κάπως καλύτερα. Ο κύριος Βίτσας, που είναι ο υπεύθυνος του συντονιστικού, είπε ότι σήμερα κιόλας
θα ανέβει στην Ιδωμένη ένα αρκετά ισχυρό κλιμάκιο, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορεί να ασχοληθεί με τέτοιου είδους θέματα, δηλαδή διερμηνία, μετάφραση, φυλάδια, αλλά και κάποια μεγαφωνική, η οποία θα στηθεί μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο άδεια μεσολάβητα. Το κάνετε κι εσείς μέσα από τα αραβόφωνα δελτία της ΕΤ, το κάνει και το ΑΠΕ. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε δύσκολες καταστάσεις και σε κόσμο απελπισμένο, η προσπάθεια η οποία θα μπορούσε, ξέρω εγώ, η προσπάθεια ενημέρωση η οποία θα μπορούσε να αποδώσει πολύ πιο εύκολα σε νορμάλ συνθήκες, σε κόσμο ο οποίος είναι υποπίεση, εκ των πραγμάτων θέλει περισσότερη προσπάθεια. Κύριε Κυρίτσι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως. Το οποίο διάβασα και είναι στο Έθνος, ρεπορτάζ του Έθνους. Υπάρχουν σκέψεις να αναλάβει την Ιδωμένη να περάσει υπό τον έλεγχο του στρατού με τη συνδρομή της αστυνομίας? Τι εννοείται υπό τον έλεγχο του στρατού? Αυτά τα οποία συνέβησαν, τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν, αναφέρει το ρεπορτάζ, ότι δημιουργούν έντονο φόβο, μήπως έχουμε μια μεγαλύτερη ανάφλεξη. Άρα, λέει, ότι μπορεί να υπάρχουν σκέψεις... Την τελευταία φορά που κοίταξε, η Ελλάδα ήταν δημοκρατία, ο στρατός δεν αναλαμβάνει αστυνομικά καθήκοντα στις δημοκρατίες. Δηλαδή, η αντιμετώπιση για το κομμάτι της Ιδωμένης παραμένει ως εχή? Προφανώς δεν είναι θέμα στρατιωτικής αντιμετώπισης. Το θέμα το προσφυγικό είναι κατεξοχήν ανθρώπινο. Καλά, μην το λέτε όμως έτσι, κύριε Κυρίτσι. Τώρα με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, γιατί διακρίνω και μία τάση, ένα ίχνος ηρωνίας σε αυτό που λέτε. Ο στρατός παίζει καθοριστικό ρόλο, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, αυτή τη στιγμή, όχι στη λειτουργία του πολιτεύματος, αλλά στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Μα ο στρατός έχει πάει, έχει στήσει τα κάμπ, καλείται να συγχύσει τον κόσμο. Αυτό που προφανώς περιγράφει το Έθνος. Συγγνώμη, με ρωτήσατε και μου είπατε ότι δεν μπορεί η αστυνομία και να αναλάβει ο στρατός. Όχι, σας μετέφερα ένα ρεπορτάζ που γράφεται στο Έθνος. Όχι ακριβώς. Συγκεκριμένα. Αν δεν γράφεται αυτό ακριβώς, αυτό με ρωτήσατε. Εγώ σας ρώτησα αν είναι μέσα στις σκέψεις. Επειδή είστε υπεύθυνος στο συντονιστικό, το παρακάτω ρωτάω. Αν υπάρχει τέτοια σκέψη. Όχι βέβαια. Ο στρατός μαγειρεύει δεκάδες χιλιάδες μερίδες κάθε μέρα. Τρέχει κέντρα φιλοξενίας, προσφέρει στρατόπεδα, προσφέρει μεταφορικό έργο, χίλια δύο πράγματα κάνει. Δεν πρόκειται να βάλουμε το στρατό να κάνει τέτοιου είδους δουλειά στην Ιδωμένη, προς Θεού. Ωραία, ας αφήσουμε το ρεπορτάζ του Έθνους. Υπάρχει όμως μια... Κύριε Κυρίτσι, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την ασφάλεια και την τάξη. Την τάξη δεν το λέω με τη συντηρητική διάσταση στην Ιδωμένη, γιατί είναι μεγάλη η ένταση και η πίεση αυτών των ανθρώπων. Αναζητούνται τρόποι για να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις. Αυτός ίσως είναι ο πυρήνας του ερωτήματος. Θα το κάνει ο στρατός, θα το κάνει η αστυνομία, οποιοδήποτε. Και ένα δεύτερο. Εάν κάνετε μια αστυνομική δουλειά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν σας ρωτώ αυτό, κύριε Κυρίτσι. Δεν σας ρωτώ να αναλάβει αστυνομική δουλειά. Αλλά... Να έχει την παρουσία για τη λειτουργία αυτού του υπαίθριου, περίεργου κάμπου, όπως έχει διαμορφωθεί. Η Ιδωμένη είναι αυτοσχέδιος καταβλισμός. Το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να θεσμοποιήσει την Ιδωμένη ως επίσημο καταβλισμό. Η λογική, η γραμμή και αυτό το οποίο κάνουμε είναι η μεταφορά του κόσμου στους χώρους φιλοξενίας. Δεν πρόκειται... Ωραία. Να παγιώσουμε με τον άνθρωπο. Μάλιστα, ναι Μάκη, μπορείς. Ναι, και προσπεράσαμε κάτι νωρίτερα, μισό λεπτό Μάκη, σε παρακαλώ. Προσπεράσαμε κάτι νωρίτερα. Σύμφωνοι, οι ΜΚΟ είναι ελεύθερες να κινούνται, να δρουν μέσα στο κάμπ της Ιδωμένης ή οπουδήποτε αλλού. Εσείς νιώθετε ότι υπάρχει μια ανάγκη να ελεγχθεί, μάλλον να παρακολουθηθεί, να είναι σε συνεργασία και με εσάς η δράση της? Γιατί καταλαβαίνετε, είδαμε και ένα ρεπορτάζ χθες. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η ΜΚΟ. Και η πλήρης δράση τους, η ταυτότητά τους, το τι κομίζουν και ως ιδεολογική στάση απέναντι στο προσφυγικό. Μα τι ξέρουμε την ταυτότητά των όλων των ΜΚΟ και των αλληλέγγυων? Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, βεβαίως. Έχει εικόνα των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται. Ξέρετε, χθες, όπως λέει και ο Χρήστος, δεν το ανέπτυξε παραπάνω. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ από τη ΡΑΗ που κάποιος Ιταλός δημοσιογράφος με κάμερα νύχτας έκανε και έδειξε το κρυφό μονοπάτι που μπορεί κάποιος να περάσει και όπως επιτίδει καθοδηγούν τον κόσμο να περάσει μέσα από ένα κρυφό μονοπάτι τα σύνορα.
Με οποιαδήποτε συνέπεια μετά έχουμε δει πως μας τους στέλνουν πίσω με σπασμένα πόδια, χέρια και αυτά αν πέσουν στην αντίληψή τους. Το είδατε? Όχι, δεν το έχω δει. Αυτό γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε πολύ μικρούς αριθμούς συνεχώς συμβαίνει. Δηλαδή κάθε τόσο έρχεται κόσμος από την πέρα πλευρά των συνόρων που προσπάθησε να περάσει, συνελήφθη, εδάρει, κάποιοι έχουν καταγγείλει. Ο συνάδελφος ο Μάξο Πολάτος θέλει κάτι να σας ρωτήσει, κύριε Κυρίτση. Κύριε Κυρίτση, έχετε εικόνα αν η χθεσινή συγκέντρωση των προσφύγων στην Ιδωμένη ήταν αποτέλεσμα κάποιας προβοκάτσιας ενδεχομένως από κάποια ξένα κέντρα? Αφήσατε κάποιους υπαινιγμούς σε δηλώσεις σας. Όχι, ήταν προβοκάτσια το χθεσινό? Δεν έχουμε τέτοιου είδους εικόνα ότι ήταν προβοκάτσια. Εκ των πραγμάτων οι αρχές πάντα κοιτάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δεν ξεκινάμε από το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας με την έννοια ότι αρκετές φορές έχουν υπάρξει τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία δεν... Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον. Ότι είναι σόνι και καλά προβοκάτια. Όλα μπορούν να παίξουν. Είναι και συνοριακή περιοχή. Κάτι τελευταίο κόσμος, τουλάχιστον. Ορισμένος από... κόσμος, όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν ξεκινάμε με την προβοκατορολογία, ας πούμε, ως βασικό μας μέλημα και ως βασικό αντικείμενο έρευνας. Μάλιστα. Η λογική είναι καλύτερη. Κάτι τελευταίο, κύριε Κυρίτση. Και μεταφορά του κόσμου σε καλύτερα μέρη. Ναι. Λαμβάνετε υπόψη σας τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα του ελληνικού αλλά και του διεθνούς τύπου για νέους δρόμους που χαράσονται είτε μέσω θαλάσσης προς την Ιταλία είτε μέσω Αλβανίας, δρόμοι που μπορούν να περιπλέξουν και το προσφυγικό αλλά και τις πολιτικές και διπλωματικές του διαστάσεις σε σχέση με την Ελλάδα? Έχω δει τα δημοσιεύματα, απλώς αυτά ξεφεύγουν από την εξουσιοδότηση τη δικιά μου που είναι η εσωτερική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μέσω του συντονιστικού. Αυτά είναι γενικότερα ευρωπαϊκά ζητήματα. Έγινε και μία σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, και συζητήθηκαν, αλλά δεν είναι αντικείμενο του συντονιστικού. Κύριε Κυρίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ συνάδελφοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, Μάκη, πήρες απάντηση σε αυτό. Εντάξει, είναι μια... Νομίζω ότι ήταν κάτι που το είχε δείξει ο ίδιος ο κ.